Στο δικαστικό Μέγαρο επικρατεί πανδαιμόνιο. Η οργή ξεχυλίζει στη θέα του 48χρονου που κατηγορείται για ασέλεια σε βάρος 11χρονης μαθήτριας. Με δυσκολία οι ψυχρεμότεροι συγγενείς προσπαθούν να συγκρατήσουν τον πατέρα του μικρού κοριτσιού που επιχειρεί να σπάσει τον αστυνομικό κλειό και να φτάσει μέχρι το 48χρονο. Τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, τα οποία επιστρατεύεται ακόμη και δημιουργία, αποτρέπουν τα χειρότερα. Το περιεχόμενο της δικογραφίας για την υπόθεση που αποκαλύφθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα προκαλεί ανατριχίλα. Ο 48χρονος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που ενοικίαζε η οικογένεια της 11χρονης μαθήτριας, η οποία το τελευταίο διάστημα έπεφτε συστηματικά θύμα των αρρωστημένων ορέξεών του. Μην νομίζετε ότι αυτοί οι οποίοι απασχολούν με τέτοιου είδους υποθέσεις, δηλαδή είναι οι δράσεις τέτοιου είδους υποθέσεων, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν μπαμ από μακριά ή έχουν κάποια ταμπέλα και το φωνάζουν δυνατά. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Είναι ο γείτονας, είναι ενδεχόμενα ο συγγενής, είναι ο άνθρωπος που έχει την ικανότητα να μπαινοβγαίνει μέσα στο σπίτι μας, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μας. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε. Η σχέση που τους συνδέει είναι σχέση εκμισθωτή-μισθωτή, δηλαδή ιδιοκτήτη οικίας με νικάριδες. Με διάφορες προφάσεις, ο 48χρονος, που ήταν για την οικογένεια πρόσωπο υπεράνω υποψίας, καλούσε το κοριτσάκι στο σπίτι του. Για να προχωρήσει ανενόχλητος στις πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία, έβαζε μια κουκούλα στο πρόσωπο της 11χρονης. Το κοριτσάκι, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε ακόμη και στο ημερολόγιο του την απέχθεια που της προκαλούσε η παρουσία του 48χρονου. Την οδυνηρή περιπέτειά της αποκάλυψε η παρατηρητικότητα του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας που προσπάθησε να πείσει την 11χρονη να μιλήσει στους γονείς τους. Όμως το κοριτσάκι, υπό το καθεστώς των απειλών που δεχόταν, φοβόταν. Την περασμένη Παρασκευή ο 48χρονος είχε το θράσος να καλέσει και τον αδελφό της 11χρονης μέσα στο σπίτι του, με συνέπεια να αποκαλυφθεί η δράση του. Στο φάκελο της δικογραφίας συγκαταλέγονται και ευρήματα τα οποία έχουν συλλέξει αστυνομικές αρχές και αξιοποιούνται στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Θέλω πραγματικά να τονίσω μέσα από το κανάλι σας την αναγκαιότητα να επιβραβεύουμε τα παιδιά και να τα ενημερώνουμε και να τα προτρέπουμε να μιλάνε. Η ενημέρωση είναι αυτή που προστατεύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και μετά η υπόθεση θα πάρει την πορεία της. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και θα πρέπει τέτοιου είδους συμπεριφορές να μην μένουν ατιμόρυτες. Ο 48χρονος αρνήθηκε στην απολογία του όσα του αποδίδονται. Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, προφυλακίστηκε και οδηγήθηκε στη φυλακή. Ο 48χρονος φυγαδεύτηκε κυριολεκτικά από το δικαστικό Μέγαρο. Η οικογένεια της 11χρονης δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του, όπως επίσης την έκδοση εισαγγελικής διάταξης για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατηγορουμένου για την προστασία των πολιτών και την αποκάλυψη τυχόν άλλων κρουσμάτων.